δική σας και δική μου προσωπικά. Κυρίες και κύριοι, Ζέτα Δούκα! Καλά, εγώ είμαι πολύ ωραία εδώ. Νάτε. Έλα, έλα. Εδώ θα την κάνουμε τη συνέντευξη. Δεν θα μείνει, δεν θα μείνει. Θέλει να μείνει μέσα, λέει, δεν θα βγει. Συγγνώμη. Έλα, καρδούλα μου. Α, έξω. Έλα, καρδούλα μου, δεν θα μείνουμε εκεί μέσα. Α, δεν θα το κάνουμε μέσα. Όχι, δεν θα το κάνουμε μέσα. Α, τη συνέντευξη εννοούσε, βρε. Δεν σε φιλώ, όχι κανέναν άλλο λόγο, γιατί είμαι άρρωστο και δεν πρέπει να σε κολλήσω. Καλά, τώρα σου πει. Η Μαριλού μα. Γεια σου, Μαριλού, σαν να σε φιλάω. Ναι, ναι, μπορεί να τη φιλήσει εσύ. Ωραία, μια χαρά. Περάστε, περάστε εδώ. This way, please. Καθίστε εδώ, στο κέντρο, στο κέντρο, λίγο πιο εκεί. Λίγο πιο εκεί, αγάπη μου. Εκεί. Σε ευχαριστώ. Κάτσε. Εδώ. Ωραία, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, είμαι. Λοιπόν, να σου ξεκαθαρίσω το εξή. Πρώτο. Τόσο μακριά μου, καλέ. Ακού τώρα. Κανονικά έτσι γίνεται, αλλά τώρα ποιο ήταν το θέμα μας. Κανονικά θα ήταν εδώ η Κατερίνα, όπως πολύ καλά μπορείς να φανταστείς, και δυστυχώς δεν μπορεί να είναι. Έχεις την αγάπη σου. Περαστικά στο Κατερινάκι. Περαστικά. Εγώ λίγο προς τη μην χάρηκα, όχι προς Θεού που η Κατερίνα δεν είναι καλά, αλλά που λέω, να τη, η ευκαιρία που πάντα ζητούσα εγώ, θα μείνω μόνος μου με τη Ζέτα. Μόνος τώρα και τη Μαριλού. Γιατί δεν ναι. Και έχει εντολή από το κανάλι και από την παραγωγή ότι όχι, φίλε, δεν θα είσαι μόνος σου. Θα είναι και η Μαριλού να επιβλέπει. Τύπου. Πού πει Κατερίνα, είσαι επικίνδυνο. Σε ευχαριστώ. Πρόσεξε, το έχουν καταλάβει όλοι. Σε ευχαριστώ. Ναι. Αυτό είναι πολύ ωραίο κοπλίμα. Αν και μεγάλος πια, δηλαδή. Εντάξει. Okay. Να ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο. Κάποτε, κάποτε ίσως. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε τη Ζέτα Δούκα που ήταν μαζί μας. Δεν χρειάζεται να πει άλλα, με είπε μεγάλο. Όχι τίποτα άλλο. Να δίνεις και αφορμές, βρε κορίτσι μου, και μου βάζουν τέτοιους ήχους. Για όνομα αυτού και Παναγία. Λοιπόν.